Βρισκόμαστε σε ένα ιστορικό παλαιότατο ναό, το οποίο η παλαιότητα βέβαια δεν φαίνεται γιατί έχει σκεπαστεί. Εδώ όμως αυτό το χώρο της Ιεράς Οδού από τον 9ο αιώνα μνημονεύεται ότι υπήρχε η εκκλησία του Αγίου Σάβα. Επίσημα όμως η σύσταση της ενορίας αυτής στα περίχωρα του κέντρου της Αθήνας είναι από το 17ο αιώνα, 1600 και κάτι. Καταλαβαίνετε αυτός ο ναός τι είδε, τι έζησε και τι άκουσε. Ασφαλώς και είναι έμψυχος ο ναός του Θεού, αλλά δεν έχει στόμα να μας πει και να μας διηγηθεί την ιστορία των τελευταίων αιώνων που αφορούν την πατρίδα μας, τα μεγάλα ιστορικά γεγονότα που διέγραψε η ιστορία του γένους μας, την εθνική μας παλιγενεσία που εορτάσαμε πέρσι τα 100 χρόνια, τη μεγάλη ιστορική στιγμή που είναι και έπος αλλά και πόνος και τραγωδία του ηρωικού και μαρτυρικού και αιματοβαμμένου 1922 που εορτάζουμε φέτος τα 100 χρόνια και βέβαια όλα τα γεγονότα του πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, τα στην περίοδο του Μεσοπολέμου διαδραματιζόμενα και βέβαια τη φοβερή καταχή και τις δύσκολες στιγμές οριακές που πέρασε η πατρίδα μας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όλα αυτά ο ναός, αν είχε στόμα υλικό, θα μπορούσε να μας τα διηγηθεί με κάθε λεπτομέρεια, όντας πάνω στην Ιερά Οδό ακριβώς και στην ιστορική παλιά συνοικία του Βοτανικού της Αθήνας μας. Γιορτάζει ο Άγιος Σάββας από εδώ και βεβαίως είναι ο παλαιότερος ναός του Αγίου Σάββα σε όλο το Λεκανοπέδιο, σε όλη την Αττική. Ο Άγιος Σάββας έλαμψε μεταξύ 5ου και 6ου αιώνα, οπότε όπως καταλαβαίνετε η χάρη του και η ακτινοβολία της προσωπικότητάς του όταν έφτασε τον 9ο αιώνα δεν ήταν σχετικά αργά. Η προσωπικότητα του Οσίου Σάββα, ο οποίος έχει ταυτιστεί με το προσωνύμιο «Υγειασμένος», είναι πραγματικά καθηλωτική, καθότι ο Οσίος Σάββας είχε την κλίση από το Θεό μέσα από την γαστέρα της μητέρας του όταν οικειοφορείτο. Η πατρίδα του ιδιαίτερη είναι η Μουταλάσκη της Καπαδοκίας και εκεί μεγάλωσε έροντας τους ώμους του τους παιδικούς τη βαριά κληρονομιά του μεγάλου γένους των Καπαδοκών Ελλήνων πατέρων, Αγίων, Μαρτύρων, Ιεραρχών. Καπαδοκία είναι η πατρίδα του μεγαλύτερου Αγίου μάρτυρα της Ορθοδοξίας μας, του Αγίου Γεωργίου Τροπεοφόρου, και φτάνει μέχρι την εποχή μας να βγάζει Αγίους, όπως είναι ένας από τους τελευταίους Αόσιος Αρσένιος ο Καπαδόκης, ο οποίος ήταν και νουνός του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Καταλαβαίνετε μέσα σε αυτή την αλυσίδα, η οποία δεν διακόπηκε ποτέ και ασφαλώς και τώρα θα συνεχίζει να υπάρχει, γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά ότι εκεί ζουν κρυπτοχριστιανοί αδελφοί μας. Ο Όσιος Σάββας τι κουβαλούσε αλλά και τι εκπέμπει. Από 8 χρονών παιδάκι κατάλαβε, λέει, τη ματαιότητα του κόσμου. Άλλος μπορεί να φτάσει 88 και να μην την καταλάβει. Και ο Όσιος Σάββας εκτίμησε τη ματαιότητα του κόσμου 8 ετών και πήγε στο γειτονικό μοναστήρι εκεί των Φλαβιανών και μόνασε. Και όταν έφτασε 18 ετών,
κατέλειπε την Καπαδοκία και κατέβηκε πού? Στον τόπο όπου βάδισε ο Θεός, που γεννήθηκε, σταυρώθηκε και αναστήθηκε, στην Αγία Γη. Και διετέλεσε μαθητής του Οσίου Ευθυμίου του Μεγάλου. Μόνο που ο Άγιος Σάββας ξεπέρασε τον Όσιο Ευθύμιο και στη χάρη και ασφαλώς και στην ακτινοβολία. Γιατί? Διότι όλα τα μοναστήρια και τα ασκητήρια της Παλαιστίνης μέσα στο διάβα των αιώνων καταστράφηκαν, α, εκείνο που έμεινε ζωντανό και πάντοτε επανδρομένο ήταν και είναι μόνο το μοναστήρι του Οσίου Σάββα, του Υγειασμένου. Όσιος Σάββας έζησε και τον ερημικό ασκητικό βίο, βγαίνοντας από το μοναστήριο που είχε εγκαταβιώσει στην Παλαιστίνη, διάλεξε μία σπηλιά, είναι αμέτρητες οι σπηλιές που υπάρχουν εκεί, και εκεί ένας ήλιος λαμπρός, φωτεινός, από χάρη και άκτιστες ενέργειες του παρακλήτου, καταλαβαίνετε αδελφοί μου, αμέτρητους μοναχούς προσήλκησε και με την προσωπικότητά του την Αγία πραγματικά συνεκρότησε πολλά μοναστήρια και αδελφότητες, αλλά πρωτίστως και κυρίως την ιεραρά και ιστορική του Μονή, η οποία μέχρι και σήμερα υπάρχει και διατρανώνει μέσα στην καρδιά της Παλαιστίνης, στους λαούς, στους επιδρομείς, στις φυλές του κόσμου όλου και στις γλώσσες, τις ποικίλες και προερχόμενες από όλα τα σημεία της γης, την αλήθεια της Ορθοδοξίας μας και της πίστεως μας. Ο Άγιος Σάββας γνωρίζεται ότι το τίμιο και υγειασμένο του λείψανο στάθηκε μέσα στους αιώνες πηγή αγιασμού αλλά και κρίνη, δηλαδή βρύση ιαμάτων. Είναι ένας από τους μεγάλους θεραπευτές όλων των ασθενειών. Γι' αυτό και το αντικαρκινικό μας νοσοκομείο, που το Ινστιτούτο του βρίσκεται πάνω στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, έχει από αυτήν ακριβώς την ευεργεσία του Αγίου Σάββα οικοδομήσει το ναό του, και σήμερα όπως και εδώ υμνείται και εορτάζεται πανδήμος και πανχαρμοσύνος ο Όσιος Σάββας, ο υγειασμένος, ο θαυματουργός, στο μεγαλύτερο αντικαρκινικό νοσηλευτήριο της πατρίδος μας. Ο Άγιος Σάββας μεταφέρθηκε ως σκήνομα, ως Αγία Σωρός στη Βασιλεύουσα. Και το 1204, όταν η φοβερή επιδρομής, η Λατίνη, η ψευδοσταυροφόρη επέδραμον στην πόλη και κατέστρεψαν όλα τα ιερά και τα όσια αυτής, έχουμε την πρώτη άλωση, πριν την δεύτερη άλωση, η οποία ήταν καθοριστική για να πέσει η πόλη, έκλεψαν όλα τα τίμια και ιερά σκηνώματα των Αγίων Αποστόλων και των Αγίων Πατέρων και μεταξύ αυτών και του Αγίου Σάββα του Υγειασμένου. Και βρέθηκε ο Άγιος Σάββας στη Βενετία. Και εκεί ο Άγιος Σάββας έζησε με το σκηνωμά του, θέλω να πω, μία χιλιετηρίδα και πάνω, ώσπου το 1965 ένας φωτισμένος Πατριάρχης Ιεροσολύμων, μακαριστός Βενέδικτος, ξαναέφερε στην Αγία Γη και στη Λαύρα του τον Άγιο Σάββα. Ο Άγιος Σάββος απεκδίθη τα παπικά λατινικά ενδύματα
και ενεδύθη τα ορθόδοξα. Και ποιο είναι το ορθόδοξο ένδυμα? Μην κοιτάτε αυτά που είναι τα άμφια. Το ορθόδοξο ένδυμα δεν είναι χρυσοπίκυλτο, ούτε χρυσοκέντητο. Δεν είναι λαμπρό, δεν είναι φανταχτερό, αλλά είναι το ιερό ένδυμα της μετανοίας, το οποίο φέρει ο μοναχισμός και ο ιερός κλήρος μας, και είναι μαύρο. Δεν έχει καμία απόχρωση και καμία απολύτως, αδελφοί μου, και από κανέναν εξάρτηση. Το μαύρο συμβολίζει τον τάφο μέσα στον οποίο έχουμε μπει όσοι εκούσια θελήσαμε να ακολουθήσουμε τον Χριστό και την Αγία του Εκκλησία, είτε ως μοναχοί, είτε ως άγαμοι κληρικοί ιεραπόστολοι, είτε ως έγαμοι κληρικοί πατέρες, οικογενειάρχες, αγωνιζόμενοι μέσα στον κόσμο. Για να φέρουμε το μήνυμα της λύτρωσης και της πίστεως στο σημερινό άνθρωπο. Η Αγία μας Εκκλησία, παιδιά μου, δεν εξαρτάται, μάλλον δεν αντιπροσωπεύεται μόνον από τον ιερό κλήρο. Είναι λάθος και αίσθηση και διατύπωση. Όταν λέμε η Εκκλησία, αυτόματα το μυαλό μας να πηγαίνει στους ρασοφόρους και μόνο. Οι ρασοφόροι είναι οι πατέρες της Εκκλησίας. Είναι ένας φορέας της Εκκλησίας. Αλλά Εκκλησία είσαστε όλοι εσείς. Και εσείς που ήρθατε σαν προσκυνητές σήμερα στον Άγιο Σάββα Βοτανικού, αλλά και οι χιλιάδες, οι εκατοντάδες χιλιάδες και τα εκατομμύρια των Ελλήνων που αγαπά το Χριστό, που ελπίζει στο Χριστό, που αναφέρει τον Χριστό ως σωτήρα και που από τον Χριστό περιμένει ως έσχατη αλλά και πρώτη ελπίδα να σώσει και τον κόσμο όπως τον έσωσε δια του τιμίου αίματος του και δια της τριημέρου εγέρσεώς του, αλλά και τη Ρωμιοσύνη, το γένος μας. Η αλήθεια είναι ότι διερχόμεθα δύσκολες στιγμές και σαν λαός και σαν πολιτεία. Γιατί? Διότι έχουν συσσωρευτεί πολλές απειλές και δύσκολα πράγματα πάνω από την κοιτίδα της πατρίδος μας. Καταρχάς ο προαιώνιος εχθρός μας, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει αποθρασινθεί, εκ του μη όντως συνέχεια βάλεται εναντίον μας. Δεύτερον, η κρίση που περνάει η πατρίδα μας, η οποία είναι πολυπίκελη και σε διάφορα επίπεδα αυτή τη στιγμή, αδελφοί μου, αναζωπυρωμένη. Δεν είναι μόνο η οικονομική δυσκολία που φέρει αυτός ο μεγάλος πόλεμος που έχει εξαντλήσει όλη τη γη, αλλά είναι και η δυσκολία της κατάπτωσης του ανθρωπίνου ήθους. Φυσικά και εμείς οι χριστιανοί δεν εξαιρούμεθα, αλλά καλούμαστε από την ιδιότητά μας, την κολυμβήθρα από την οποία βγήκαμε, από το Άγιο Χρίσμα το οποίο ελάβαμε και από την εν Χριστώ ζωή που επιβάλλεται ότι ζούμε, να ζούμε, να αγωνιστούμε για αυτό το ήθος σε όλα τα επίπεδα, να το ανεβάσουμε ηθικά, οικονομικά, κοινωνικά, πολιτιστικά, να ανεβάσουμε πάλι το ήθος της πατρίδος μας. Δεν είμαστε άμυροι ευθυνών, αλλά η αλήθεια είναι ότι μας παρέσυραν πολλά ξένα ήθη και πολλές εξωτερικές επιθέσεις και ύπουλες διαβρώσεις. Ολοκληρώνω. Όσιο Σάββας ο υγειασμένος είναι πρότυπο, πρότυπο βίου, δηλαδή ζωής, αλλά και πίστεως.
και έχουμε τη δυνατότητα, εφόσον είναι ταυτισμένος με την αγιότητα και η αγιότητα είναι η χάρη και η χάρη είναι το μυστήριο, να τον εκμεταλλευτούμε τον Άγιο και να ζητήσουμε να μας επισκιάσει και του Κυρίου μας, του Σωτήρου μας, του Λυτρωτού μας δεόμενος, να μας δώσει νέα δύναμη και νέες αντοχές να σηκωθούμε, να αντισταθούμε, να αμυνθούμε και να επανέλθουμε στη σωστή μας τροχιά. Αμήν.